Ευτυχώς αναζητούμε τους ειδικούς. Αναζητήσαμε έναν ειδικό, ο οποίος θα έρθει σε αυτό το μέρος της εκπομπής, διαδικτυακά, όχι διαζώσεις, προκειμένου να μας δώσει τα φώτα του. Και αναφερόμαστε βεβαίως στον κύριο Γιάννη Ανέστη, ψυχολόγο και ψυχοθεραπευτή της γραμμής 11525 του Συμβουλευτικού Κέντρου Μαζί για το Παιδί. Ένας οργανισμός, φίλες και φίλοι, ο οποίος νοιάζεται για τα παιδιά και για την προστασία των παιδιών από το μακρινό 1996. Είμαστε συνομήλικοι με το Είσαστε συνομήλικοι. Πολύ σωστά. Στελεχώνεται από ανθρώπους οι οποίοι αγαπούν το παιδί και νοιάζονται για το παιδί. Πάμε να τον γνωρίσουμε. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλό μεσημέρι. Καλώς σας βρήκα. Καλό μεσημέρι. Είστε καλά. Και εσάς. Μια χαρά εσείς. Καλά, καλά και εμείς και πολύ χαρούμενοι που είστε μαζί μας, γιατί πραγματικά έχουμε και εμείς, κύριε Ανέστη, τις δικές μας απορίες, τις δικές μας ανησυχίες, θα έλεγε κανείς. Και από τη στιγμή που σας έχουμε κοντά μας, θα εκμεταλλευτούμε πραγματικά όλες σας τις γνώσεις, ξεκινώντας βασικά με την πρώτη απορία που πολλοί μπορεί να έχουν, γιατί κάπως στο μυαλό τους δεν το έχουν καθαρό, δεν το έχουν καταλάβει, δεν το έχουν συνειδητοποιήσει. Όταν μιλάμε για όρια, ποια είναι τα όρια και τι είναι τελικώς αυτά τα όρια που τα συζητάμε και τα ξανασυζητάμε, αλλά δεν ξέρουμε πόσο ακριβώς θα τα θέσουμε. Κοιτάξτε, τα όρια είναι οι κανόνες που ορίζουν ποιοι συμμετέχουν και με ποιο τρόπο σε μια λειτουργία. Ορίζουν τους ρόλους που έχουν τα μέλη, όπως για παράδειγμα η γονεϊκή ρόλη. Κάθε μέλος σε μια οικογένεια χρειάζεται να γνωρίζει το ρόλο του. Και η οικογένεια είναι ο βασικός χώρος εκμάθησης του ρόλου. Τώρα θα με ρωτήσετε γιατί είναι σημαντικό να γνωρίζει κάποιος το ρόλο του. Είναι σημαντικό γιατί μέσα από το ρόλο αποκτάμε ταυτότητα, αποκτάμε αυτογνωσία και μαθαίνουμε ή γνωρίζουμε τέλος πάντων τις προσδοκίες των άλλων. Όσο πιο ξεκάθαρα είναι τα όρια του ρόλου, τόσο πιο ξεκάθαρα είναι η επικοινωνία, τόσο καλύτερη είναι η επικοινωνία στο σπίτι και τόσο λιγότερες είναι οι παρερμηνίες και οι παρεξηγήσεις. Είναι πολύ λεπτές οι ισορροπίες όταν θα μπούμε στη διαδικασία. Το λέω επειδή το έχω περάσει, να οριοθετήσουμε καταστάσεις, συμπεριφορές και να οριοθετηθούν όλες αυτές μεταξύ γονέων και παιδιών. Και επειδή είστε ένας οργανισμός και εργάζεστε σε ένα οργανισμό, στο Μαζί για το Παιδί, που η συμβουλευτική γραμμή, η γραμμή γενικότερα επικοινωνίας έχει δεχτεί άπειρες χιλιάδες καταγγελίες, ακόμα και για κακοποίηση παιδιών, παιδιά τα οποία αντιμετωπίζονται με μια βιαιότητα. Το κομμάτι της οριοθέτησης απέχει με μια λεπτή γραμμή από το στοιχείο της βίαιης προσαρμογής των παιδιών σε ένα οριοθετημένο περιβάλλον. Και τι εννοώ με αυτό? Οι γονείς πολλές φορές δεν έχουμε τον τρόπο να βάλουμε τα όρια. Υπάρχουν γονείς ωστόσο οι οποίοι καμιά φορά ξεφεύγουν, να το πω έτσι απλά λαϊκά, και με τις φωνές, με τη χειροδικία, την τιμωρία, θα προσπαθήσουν να βάλουν όρια. Πόσο κακό είναι αυτό και πόσο απέχει αυτό από μια ομαλή προσαρμογή σε οριοθετημένα πλαίσια? Κοιτάξτε, αυτό που περιγράφεται, οι φωνές, ο αυταρχικός τρόπος, έχει να κάνει με την παραδοσιακή οικογένεια. Μάλλον με το παραδοσιακό στυλ εξουσίας. Αναχρονιστικά μοντέλα τα οποία δεν έχουν εξαλειφθεί κτλ. Ναι. Κοιτάξτε, μέχρι τη δεκαετία του 50 οι γονείς δεν λέγανε ότι φωνάζουν στα παιδιά ή ότι τα μαλώνουν. Γιατί δεν ήταν κάτι το οποίο τίθεται υπό αμφισβήτηση τότε. Ήταν ξεκάθαρο ότι το σπίτι είναι η επικράτεια των γονέων, αυτοί αποφασίζουν, αυτοί βάζουν τους κανόνες. Σήμερα μπορεί ακόμα να συμβαίνει αυτό, οι φωνές, οι τιμωρίες. Αλλά σήμερα δεν το λένε επειδή νιώθουν ενοχές, συντρέπονται γι' αυτό. Ναι. Πλήρως κατανοητό. Να δούμε, κύριε Ανέστη, και την άλλη πλευρά τώρα. Γιατί πολλές φορές υπάρχουν και γονείς οι οποίοι λένε: εντάξει, δηλαδή, άμα εγώ τώρα στο παιδί μου δεν βάλω και όρια, τι θα γίνει, τι πρόκειται να συμβεί, ποιες είναι οι ελλείψεις με τις οποίες μάλλον το παιδί θα έρθει αντιμέτωπο στην πορεία. Γιατί υπάρχουν και εκείνοι που είναι κάπως πιο φιλελεύθεροι, πιο ανοιχτοί, θεωρούν το παιδί πρέπει να επιλέγει τι πρέπει να κάνει από τη μικρή ηλικία μέχρι και την ενήλικη ζωή του. Πόσο σωστό ή λανθασμένο είναι όλο αυτό? Αυτό από τη μία είναι αλήθεια, ότι τα παιδιά είναι ανεξάρτητες οντότητες. Και επίσης είναι μια σκέψη που μπορεί να αποβεί απελευθερωτική για τους γονείς, το να κατανοήσουμε δηλαδή ότι δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε όλα. Ακόμα και όλα τέλεια να το κάνουμε, υπάρχει ένα παράγοντας, ένα μέρος το οποίο δεν είναι πέρα από τον έλεγχό μας. Τώρα η έλλειψη ορίων σε τι μπορεί να οδηγήσει. Τα παιδιά μαθαίνουν ότι ο κόσμος είναι χαοτικός, τρομακτικός και απρόβλεπτος, άρα εκεί γεννιέται μεγάλο άγχος. Το παιδί συνεχίζει και δοκιμάζει τα όρια του συνέχεια. Επίσης, αν απουσιάζει το όριο, το παιδί μπορεί να φανταστεί την τιμωρία του. Και όταν αφήνουμε τη φαντασία μας ελεύθερη να φανταστεί πράγματα
Συνήθως το παιδί θα πάει θα σκεφτεί τα πιο φοβερά και τα πιο τρομερά πράγματα. Και το χειρότερο πιθανό σενάριο. Και το ότι είναι παιδιά τα οποία μέχρι πρότινος δεν είχαν ακούσει ποτέ το όχι, το μην, το δεν, έτσι. Επομένως πιέζονται πάρα πολύ, έτσι, να το επισημάνουμε αυτό. Βέβαια, ναι. Δεν υποχωρούν, δεν συμβιβάζονται, μπορεί να γίνουν αντιδραστικά τα παιδιά αυτά. Απογοητεύονται και νιώθουν απόρριψη όταν ακούνε όχι. Δεν αναλαμβάνουν προσωπικές ευθύνες. Και δεν μπορούν να λειτουργήσουν με σαφείς κανόνες, ρόλους και υποχρεώσεις. Ωραία. Πώς τα ξεκλειδώνουμε αυτά τα παιδιά? Τα ξεκλειδώνουμε, το βάζω σε πολλά εισαγωγικά, διότι είναι κάτι πρωτόγνωρο για αυτά. Δεν είναι ότι κάτι το είχαν προηγουμένως και τώρα απλά πρέπει να τα βοηθήσουμε να το ανακτήσουν και πάλι κτλ. Ένας υγιής τρόπος, ένας γονιός, μία μαμά, ένας μπαμπάς, να οριοθετήσει τις καταστάσεις, να βάλει όρια στο παιδί. Ποιο είναι? Ακούμε πολλές φορές και μιλάμε ότι το αντίδοτο σε όλο αυτό είναι η επικοινωνία. Πόσο εύκολα μπορεί να επικοινωνήσει ένας γονιός με ένα παιδί, με το όποιο χάσμα υπάρχει, ηλικιακά, νοητικά, εξελικτικά, μεταξύ των δύο πλευρών? Κοιτάξτε, καταρχάς είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μια καλή σχέση γονέα και παιδιού. Και αυτό μπορεί να επιτευχθεί με διάφορους τρόπους. Για παράδειγμα, πρέπει οι γονείς και σε αυτόν τον κόσμο με τους πολύ γρήγορους ρυθμούς να αφιερώνουν χρόνο στο παιδί, να κάνουν πράγματα μαζί μες τη μέρα, να παίρνουν χρόνο μαζί. Είναι σημαντικό να ακούμε ενεργά το παιδί. Αυτό μπορεί να είναι αυτονόητο, αλλά το λέμε πάντα, γιατί μπορεί να αισθανόμαστε ότι ακούμε, αλλά είναι διαφορετικό το να είμαστε ενεργοί και να είμαστε μέσα στη συζήτηση κάθε φορά, να κοιτάμε το παιδί στα μάτια. Επίσης, πρέπει να κάνουμε θετικά σχόλια στο παιδί. Με τους γονείς χρησιμοποιώ την αναλογία 3-1. Για κάθε αρνητικό που θα πούμε, πρέπει να πούμε και 3 θετικά μετά. Ωραίο τρίκ αυτό. Ωραίο, πολύ ωραίο. Ναι, επικοινωνία. Γιατί το αρνητικό εντυπώνεται πολύ πιο βαθιά στην καρδιά μας και στους ενήλικες, όχι μόνο στα παιδιά. Πολύ περισσότερο στα παιδιά. Χρυσώνουμε το χάπι εν ολίγης, δηλαδή. Ναι. Επίσης, πρέπει να ξεφύγουμε από τη λογική της επιβράβευσης, της ανταμοιβής. Όταν κάνουμε ένα δώρο στο παιδί, το κάνουμε επειδή το αγαπάμε, επειδή θέλουμε να είναι ευτυχισμένο, να είναι ευχαριστημένο. Δεν το κάνουμε επειδή θέλουμε, περιμένουμε μια ανταπόδοση. Να είναι εμείς καλό στο σχολείο. Το μπερδεύουμε το παιδί, κύριε Ανέστη, με αυτές μας τις κινήσεις, ή από τη μία πλευρά το κομμάτι του να του κάνουμε ένα δώρο, ή από την άλλη πλευρά της τιμωρίας, ενώ θέλουμε να του περάσουμε κάποια άλλα μηνύματα που πραγματικά είναι φυσικά για το καλό του. Ο τρόπος μας τελικά δεν το αποδεικνύει αυτό? Βέβαια, η πρόθεση, πάντα οι άνθρωποι έχουμε πρόθεση στο καλό. Δηλαδή, ακόμη και ο γονιός που τιμωρεί το παιδί, δεν το κάνει με κακή πρόθεση, θέλει να το συνετίσει. Απλώς έχει φανεί ότι αυτός ο τρόπος της τιμωρίας δεν είναι αποτελεσματικός. Και υπάρχουν άλλοι τρόποι. Είναι σημαντικό να πω σε αυτό το σημείο ότι ένας από τους λόγους που δυσκολευόμαστε να βάλουμε όρια είναι αυτό που περιγράψετε πριν, από τη μία. Το ότι το παιδί φωνάζει, ο γονιός φωνάζει ακόμα πιο πολύ. Το παιδί φωνάζει και αυτό ακόμα πιο πολύ, με αποτέλεσμα να επικρατεί χαμός. Υπάρχει όμως και ένα άλλο είδος κλιμάκωσης της έντασης, που είναι το να υποχωρεί ο γονιός συνέχεια. Δηλαδή, κλαίει το παιδί, του δίνουμε σοκολάτα να φάει. Ναι. Ή του δίνουμε το κινητό και το τάμπλετ και ηρεμεί. Την επόμενη φορά όμως που δεν θα του δώσουμε το τάμπλετ το κινητό, θα κλάψει ακόμα πιο πολύ. Άρα, για να διεκδικήσει αυτό που ξέρει ότι θα πάρει. Συνίσταται λοιπόν η υπομονή και να είσαι ανυποχώρητος γενικότερα στα θέλω του παιδιού εκείνη τη δεδομένη χρονική στιγμή, σωστά? Και πώς ακριβώς το πετυχαίνουμε? Δηλαδή, ζητάει το παιδί, εμείς είμαστε αδιάφοροι, το παίζουμε αδιάφοροι, απλά δεν του το δίνουμε. Πώς ακριβώς? Όχι, δεν πρέπει να περνάμε σε καμία περίπτωση το μήνυμα ότι είμαστε αδιάφοροι. Χρειάζεται να περνάμε το μήνυμα ότι θα είμαι εδώ για σένα, θα προσπαθήσω. Όσο δύσκολα και να γίνουν τα πράγματα, εγώ δεν θα σταματήσω την προσπάθεια. Χρειάζεται να υπάρχει σταθερότητα από τους γονείς. Ανυποχωρητικότητα, δηλαδή να μην υποχωρούν στις απαιτήσεις του παιδιού συνέχεια. Γιατί και το ίδιο το παιδί θέλει αυτό, γιατί τότε αισθάνεται ασφάλεια. Όταν βλέπει ότι υπάρχει ένας γονιός εκεί ο οποίος είναι σταθερός, μπορεί να το οριοθετήσει. Επίσης, άλλη μια πολύ σημαντική συμβουλή που λέμε, την οποία δεν ξεχνάμε, είναι ότι αυτό έχει να κάνει και με το παραδοσιακό στυλ γονεϊκότητας που σας έλεγα πριν. Θεωρούμε ότι όταν συμβεί μια άσχημη συμπεριφορά του παιδί, πρέπει να τη διορθώσουμε εκείνη τη στιγμή. Αυτό έχει να κάνει με τον παραδοσιακό ρόλο του γονέα. Ότι το παιδί είναι άτακτο ή είναι ατίθασο, πρέπει εκείνη τη στιγμή να το συνετίσουμε. Δεν είναι όμως έτσι. Και γι' αυτό μια συχνή κουβέντα που λέμε με τους γονείς είναι: άσε το σίδερο να κρυώσει πριν το πιάσει. Εκείνη την ώρα δηλαδή
που το παιδί είναι σε ένταση, φωνάζει, μπορεί να έχει μια έκρηξη θυμού, δεν έχει νόημα να του πούμε τίποτα γιατί δεν θα το ακούσει. Δεν μπορεί να το ακούσει εκείνη την ώρα. Οπότε είναι προτιμότερο να περάσουν 1-2 ώρες και να πάμε μετά να κάνουμε μια κουβέντα με το παιδί. Μάλιστα. Γενικότερα όμως σίγουρα δεν μπορούμε να έχουμε και τρελές απαιτήσεις από τα παιδιά. Και τι εννοώ? Η πρώτη ερώτηση έτσι που έρχεται και κάπως στο μυαλό μου είναι από ποια ηλικία και έπειτα ξεκινάμε και θέτουμε τα όρια στα παιδιά για να μπορέσουν και εκείνοι να καταλάβουν πως υπάρχουν κάποιοι κανόνες τους οποίους τους ακούμε όλοι μας ανεξαιρέτως. Και φυσικά είναι διαφορετικό να έχεις να κάνεις με ένα παιδί 3 ετών, 5 ετών, 7 ετών, 9 ετών κ.ο.κ. Οπότε λίγο να καταλάβουμε και να ξεχωρίσουμε και το ηλικιακό κομμάτι. Πολύ σωστό, γιατί η θέσπιση των ορίων μπορεί να αλλάζει από ηλικία σε ηλικία. Σίγουρα άλλα πράγματα θέλεις από ένα παιδί που είναι μικρότερο και άλλα απαιτήσεις από ένα παιδί μεγαλύτερο. Μην πάμε στην εφηβική ηλικία. Εκεί τώρα είναι λίγο δύσκολο. Αν είναι δύσκολο πίσω στη βρεφική, ας πούμε, προσχολική ηλικία, πόσο πιο δύσκολο μπορεί να είναι στην εφηβική. Βέβαια. Καταρχάς, από την πρώτη μέρα ξεκινάμε να βάζουμε όρια στο παιδί. Δεν είναι κάτι που ξεκινάει από μία ηλικία και μετά. Στη βρεφική ηλικία υπάρχει γνωστική ανοριμότητα, όπως ξέρετε. Τα βρέφη δεν δουλούν αυθόρμητα, συναισθηματικά. Εκεί ο γονιός πρέπει να το καθοδηγήσει. Πρέπει να υπάρχει σταθερότητα στο περιβάλλον. Πρέπει να παρεμβαίνει άμεσα όταν υπάρχει κίνδυνος ή είναι δυνατόν να προβεί σε καταστάσεις στο παιδί οι οποίες το εκθέτουν σε μια απειλή. Στην υπηαγική ηλικία, εκείνη που ίσως θα παρατηρήσουν πρώτη φορά στα παιδιά εκρήξεις θυμού, τις οποίες χρειάζεται ο γονιός να τις συγκρατήσει. Είναι πολλές φορές που λέμε ότι τα παιδιά είναι σαν ένα πλοίο που βρίσκεται σε τρικυμία και ο γονιός είναι αυτή η άγκυρα που χρειάζεται το παιδί για να μπορέσει να αντέξει. Σωστά. Κάθε όριο εξηγείται με σαφήνεια στους κανόνες. Επιβάλλονται συνέπειες όταν δεν τηρούνται τα όρια. Τα παιδιά έτσι αρχίζουν να κατανοούν ότι κάθε συμπεριφορά τους έχει και ένα αποτέλεσμα, έχει μια συνέπεια. Στη σχολική ηλικία οι γονείς παραμένουν το σημείο αναφοράς για τα παιδιά, παρόλο που προστίθεται μάλλον και το σχολείο, οι φίλοι, προστίθενται και άλλα πράγματα. Σε αυτήν την ηλικία θα λέγαμε πως το κρίσιμο για το γονιό είναι να βοηθήσει την οργάνωση του χρόνου του παιδιού, να βοηθήσει το παιδί στο να αναλαμβάνει περισσότερες ευθύνες. Ενώ στην εφηβεία, η οποία είναι και μια ιδιαίτερη... Δυσκολεύουν λίγο τα πράγματα τώρα εκεί. Ναι. Τώρα εδώ είναι άλλη πίστα, ακόμα πιο δύσκολη από τις προηγούμενες. Βέβαια, γιατί συμβαίνουν τρομερές αλλαγές στο σώμα, στη φυσιολογία. Ο έφηβος βρίσκεται μεταξύ ενήλικης και παιδικής ζωής. Δεν έχει σταθεροποιηθεί ακόμα η ταυτότητά του. Νομίζει ότι είναι ενήλικας, αλλά δεν είναι. Έχει ακόμα την παιδικότητα. Ναι. Έτσι. Ναι. Ή δεν θέλει οι άλλοι να τον αντιμετωπίζουν πια ως παιδί. Εκεί μπορούμε να παρατηρήσουμε αντίδραση. Η σχέση πλέον με τους γονείς, η οποία ήταν η. Δοκιμάζεται καθημερινώς τώρα αυτή η σχέση. Είναι σε διαπραγμάτευση, μπορεί να υπάρχει θυμός, διαμαρτυρίες. Εδώ ποια συμπεριφορά. Πριν λέγαμε ότι σε ένα μικρό παιδί όταν κλαίει και ζητάει το τάμπλετ ή το κινητό δεν το δίνουμε και μιλάμε μαζί του. Στον έφηβο, με τον έφηβο πώς το χειριζόμαστε όλο αυτό, η διαχείριση πώς γίνεται, με ποιο τρόπο, πρακτικά εννοώ. Κοιτάξτε, αυτό που λέγαμε και πριν, χρειάζεται να υπάρχουν ξεκάθαρα όρια, ξεκάθαροι κανόνες. Να ενημερώσω εδώ τους γονείς ότι πριν το δημοτικό αυτό που συνιστούμε είναι να μην υπάρχει καθόλου οθόνη και στο δημοτικό μία ώρα την ημέρα. Φαντάζομαι ότι ακούγεται αστείο αυτό έτσι όπως το λέμε. Ουτοπικό μάλλον. Ναι. Ίσως κανείς να μην το πιστεύει. Έτσι, εκεί έχουμε φτάσει. Τώρα για την εφηβεία, το καλό είναι να είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή ότι ο έφηβος ή η έφηβη θα πάρει το λάπτοπ, τον υπολογιστή για μία ώρα ή για δύο ώρες ή για τρεις. Να είναι συμφωνημένο και να κλείνει η οθόνη την ώρα που έχουν συμφωνήσει από κοινού γονέας και παιδί. Ωραία. Είναι ξεκάθαρο. Να ρωτήσω κάτι, ένα πολύ σημαντικό, νομίζω θα συμφωνήσετε και εσείς, παράγοντα που έχει να κάνει με τη συνεργασία των δύο γονέων τελικά στο στοιχείο της έλλειψης ή της μη αποδοχής ή απόρριψης αυτού που θέλει το παιδί. Δηλαδή, πόσο συνεργάσιμοι θα πρέπει να είναι δύο γονείς και ειδικά όταν πρόκειται και για γονείς οι οποίοι μπορεί να είναι και χωρισμένοι. Δηλαδή, δεν μπορεί ο ένας να θέτει όρια και ο άλλος να τα υπερβαίνει. Έτσι δεν είναι? Πόσο σημαντικό είναι αυτό και πόσο αντιμετωπίσιμο τελικά? Κοιτάξτε, ναι, είτε είναι διαζευγμένο το ζευγάρι, είτε βρίσκεται ακόμα μαζί, πρέπει να υπάρχει κοινή γραμμή. Και είναι και αυτό μία από τις προϋποθέσεις στο να θέσουμε όρια. Δεν μπορούμε να θέσουμε όρια αν έχει άλλες απόψεις ο μπαμπάς, άλλες απόψεις η μαμά.
Και πού να μπει και στο παιχνίδι και ο παππούς και η γιαγιά, μην μπουν στο παιχνίδι. Άλλος παράγοντας. Απρόβλεπτος είναι αυτός. Απρόβλεπτος. Εντάξει, οι παππούδες είναι και για να κάνουν τα χατήρια στα παιδιά. Δεν θέλουμε να το χάσουν αυτό το ρόλο. Αλλά τώρα είναι καλό που υπάρχουν και οι παππούδες. Αλλά οι γονείς πρέπει να έχουν κοινή γραμμή στα βασικά θέματα που αφορούν το παιδί. Ακόμα και διαζευμένοι να είναι. Θα πρέπει να μπορούν να συνοηθούν σε κάποιους κανόνες, σε κάποια όρια. Και το βλέπουμε συχνά ότι μπορεί να υπάρχουν εντάσεις μεταξύ, μεταξύ του ζευγαριού, οι οποίες μετά αργά γρήγορα θα μεταδοθούν και στο παιδί και θα έχει μια συμπεριφορά ανήσυχη, αντιδραστική. Πολλές φορές αυτό που παρατηρούμε είναι αυτό που σας περιέγραψα πριν, τα είδη της κλιμάκωσης, ότι ο ένας γονιός είναι πιο αυστηρός, ο άλλος είναι πιο υποχωρητικός. Εκεί δημιουργείται σύγχυση στο παιδί και είναι πολύ πιο δύσκολο βέβαια να ελέγξουμε τη συμπεριφορά. Εμείς σίγουρα εδώ προσπαθούμε από τη δική μας την πλευρά κάπως να αποσαφηνίσουμε τα όρια και λίγο να καταλάβουν και γονείς αλλά και παιδιά που μας παρακολουθούν ενδεχομένως γιατί ακριβώς μιλάμε. Τώρα, σε περίπτωση που υπάρχουν απορίες, που υπάρχει κάποιο άλλο ζήτημα το οποίο είναι κάτω από το χάλι πολλές φορές, εμείς μπορούμε να καλέσουμε συμβουλευτική γραμμή του 115-25 μαζί για το παιδί, να μας λύσετε απορίες, να μας κατευθύνετε, να μας βοηθήσετε, είτε είμαστε γονείς, είτε είμαστε παιδιά, είτε είμαστε εκπαιδευτικοί. Σωστά. Βεβαίως, ναι. Μπορείτε να καλέσετε στο 115-25. Η γραμμή καταρτίζεται από ψυχολόγους, επαγγελματίες, επιστήμονες και κοινωνικούς λειτουργούς. Λειτουργούμε από Δευτέρα ως Παρασκευή 9 με 7 το απόγευμα, 9 το πρωί με 7 το απόγευμα. Κάνουμε συμβουλευτική μέσω τηλεφώνου σε θέματα που αφορούν το παιδί, την οικογένεια. Μπορεί να μας καλέσει είτε ο γονιός, είτε ο έφηβος, η έφηβη, είτε κάποιος εκπαιδευτικός. Και το συντομότερο δυνατό θα κάνουμε κάποια παρέμβαση. Υπάρχει και η δυνατότητα για κάποιες συνεδρίες στο συμβουλευτικό κέντρο που λειτουργούμε. Πολύ ωραία. Είτε διασώσεις διαδικτυακά. Πολύ αισιόδοξο όλο αυτό και το μαζί για το παιδί νομίζω έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα στη χώρα, σε μια χώρα που μαστίζεται από σκληρούς αριθμούς, που έχει να κάνει και με τα παιδιά χωρίς όρια που λέγαμε προηγουμένως και με παιδιά με διάφορα ψυχολογικά ζητήματα, θέματα, προβλήματα τα οποία καλούνται να αντιμετωπίσουν και βεβαίως μιλάμε και για πιο σκληρές περιπτώσεις όπως τις περιγράψαμε προηγουμένως που στο επίκεντρο βρίσκεται το παιδί, η ενδοοικογενειακή βία, απέναντι στα παιδιά και το μαζί για το παιδί είναι εκεί συνεχώς. Μία τελευταία ερώτηση πριν σας αποχαιρετήσουμε, όσο πιο λακωνικός γίνεται, γιατί βλέπω και το ρολόι. Πώς είναι να βοηθάς κόσμο από μία τηλεφωνική γραμμή που δεν το βλέπεις το πρόσωπο αυτό, δεν το επεξεργάζεσαι οπτικά και γνωρίζεις ότι η παρέμβασή σου θα είναι καθοριστική για το μέλλον ενός παιδιού με όλες τις άλλες παραμέτρους που ανέφερα προηγουμένως, να επισκιάζουν το μέλλον του, την καθημερινότητά του κτλ. Απ' τη μία είναι δύσκολο τον πρώτο καιρό μέχρι να το συνηθίσω, γιατί ήταν κάτι που δεν είχα συνηθίσει να το κάνω, συμβουλευτική μέσω τηλεφώνου. Αλλά νομίζω ότι η ανταμοιβή είναι τόσο μεγάλη που υπερνίκησε όλους τους φόβους ή τη δυσκολία που μπορεί να αντιμετώπιζα. Ακριβώς γιατί η γραμμή, επειδή είναι και δωρεάν, επιτελεί και έναν κοινωνικό ρόλο, θεωρώ, σε αυτή τη χώρα. Να συμπληρώσω κάτι που δεν το είπα πριν, ότι κάνουμε και ομάδες γονέων στη γραμμή στο συμβουλευτικό κέντρο. Και κάθε χρόνο, κάθε εξάμηνο μάλλον, μία από αυτές τις ομάδες είναι διαδικτυακά, ακριβώς για να καλύψουμε τις οικογένειες που βρίσκονται εκτός Αττικής. Νομίζω ότι κάπως έτσι περιγράφεται και η πληρότητα μέσα από αυτό που κάνετε και εσείς, μέσα από τις δικές σας κινήσεις. Ευχαριστούμε και πάρα πολύ. Είναι και επίκαιρο να το υπογραμμίσω αυτό. Δεν είναι μόνο οι περιπτώσεις που αναφέραμε, αλλά και επειδή πολλά παιδιά δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις σε αυτό το διάστημα, επίσης η γραμμή αυτή αναφέρεται σε όλα τα παιδιά που αντιμετωπίζουν την κατάσταση με έντονο στρες, άγχος. Δεν είναι και εύκολη διαδικασία, έτσι, να τα λέμε και αυτά. Είστε στο πλευρό όλων των παιδιών. Δεχόμαστε κλήσεις από παιδιά που την πανελλήνιες αυτό το περίοδο. Το ξέρουμε, το ξέρουμε και θα συνεχίσουν να το κάνουν και σας ευχαριστούμε πάρα καλά, πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Για τα φώτα σας, για τις πληροφορίες σας. Λοιπόν, να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Ανέστη.